τέτοιους δηλαδή και τους ένοχους της κατάστασης της χώρας. Η μονομερής καταγγελία του μνημονίου και η προσδοκία επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογική επιτυχία. Αλλά τώρα, όπως πάντα συμβαίνει με τα μεγάλα, τα ψεύτικα λόγια, οδηγεί την ηγεσία του από τη μια αντίφαση στην άλλη και από τη μια υπαναχώρηση στην άλλη υπαναχώρηση. Ουσιαστικά, όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τους ρεαλιστικούς στόχους που θέσαμε προεκλογικά και το δίπολο που με συνέπεια υποστηρίξαμε. Δηλαδή, παραμονή της χώρας στο ευρώ και σταδιακή αποδέσμευση, απαγκίστρωση από τις δυσμενείς ρυθμίσεις του μνημονίου. Θυμίζουμε στους Έλληνες πολίτες ότι τότε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ μας έλεγαν ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή η σταδιακή αποδέσμευση, δεν γίνονται. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε την θέση μας θέση μειωμένης ριζοσπαστικότητας. Τώρα όλοι έρχονται στα λόγια μας και οι πολίτες μας εμπιστεύονται όλο και περισσότερο, γιατί εμείς ούτε τους οδηγήσαμε σε παθητική στάση, ούτε τους καλλιεργήσαμε ψευδεστήσεις. Τους είπαμε την αλήθεια. Το δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε τους πολίτες και με ακόμα πιο εκρηκτικό τρόπο θα είναι στο τραπέζι μετά τις 17 Ιουνίου, είναι αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση. Και θέλω να το πω πάρα πολύ καθαρά. Όσοι ευθύνη έχουν, όσοι οδήγησαν τη χώρα και την κοινωνία στα αδιέξοδα του μνημονίου και την νεοφιλελεύθερη λέλαπα της φτώχειας, άλλοι τόσοι έχουν πλέον και εκείνοι που αρνήθηκαν στη χώρα, αρνήθηκαν στους εργαζόμενους το δικαίωμα να έχουν κυβέρνηση και έριξαν τη χώρα στην περιπέτεια των επαναληπτικών εκλογών. Και τα αποτελέσματα της παρατηνόμενης ακυβερνησίας συμπληρώνουν τη μνημονιακή καταστροφή. Άδεια ταμεία, ουσιαστικά στάση πληρωμών του δημοσίου, νέες περικοπές στις συντάξεις, μετενέργεια, πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας, ενίσχυση των σεναρίων για επιστροφή στη δραχμή. Κινδυνολογία, αλλά και πραγματική κίνδυνη συνυπάρχουν και ο πολίτης νιώθει την πίεση των πραγμάτων, την νιώθει αυτή την πίεση στην καθημερινότητά τους.